Πάμε πολιτικό σχόλιο, κυρίες και κύριοι. Θα μιλήσουμε με τον συνεργάτη του ITV, πολιτικό αναλυτή Γιάννη Γιαννακάκη. Γιάννη, καλησπέρα. Πώς είσαι? Καλησπέρα, Βλάση. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Να είναι καλά όλος ο κόσμος. Και εγώ σε ευχαριστώ για αυτή τη δημόσια συζήτηση. Έχουμε λίγο καιρό να βγούμε λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεών σου. Ακριβώς, ναι. Μου έλειψες όμως και στον κόσμο έλειψε το σχόλιο σου, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό πολιτικό σχόλιο με έντονη πολιτική αντίληψη, με ιδιαίτερη πολιτική αντίληψη. Και αυτό είναι αντικειμενική κριτική, δεν είναι υποκειμενική δικιά μου μόνο. Λοιπόν, Γιάννη, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ. Νέα Δημοκρατία είχαμε κάποιες εκδηλώσεις ρηγμάτων. ΠΑΣΟΚ είχαμε εκλογές. ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε όλα αυτά που είναι πρωτοφανή. Εγώ δεν τα έχω ξαναδεί ποτέ σε κόμμα στη χώρα, αλλά δεν τα έχω δει και σε κάποιο κόμμα άλλο να γίνεται στο εξωτερικό, στις δυτικές κοινωνίες. Αυτό που θα ήθελα όμως να κάνουμε είναι να αρχίσουμε όχι από το ΣΥΡΙΖΑ, που παράγει τη μεγαλύτερη επικαιρότητα, αλλά τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν προβλήματα, τα οποία σε κάθε περίπτωση όμως καλύπτονται από τα τεράστια προβλήματα στο ΣΥΡΙΖΑ και από τις εκλογές που υπήρχαν στο ΠΑΣΟΚ. Αρχίζουμε λοιπόν αντίστροφα, αρχίζουμε ανάποδα, αρχίζουμε από τη Νέα Δημοκρατία, όπου εκεί Σαμαράς και Καραμαλής έχουν κάνει κοινό μέτωπο, εσχάτως τελευταία, και αντιτίθενται, είναι απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη για μια σειρά θεμάτων και βέβαια για την εξουσία στο κόμμα, για την εξουσία στη Νέα Δημοκρατία και ευρύτερα στην κοινωνία. Θέλω να ακούσω τις δικές σου σκέψεις για αυτό που συμβαίνει στη Νέα Δημοκρατία και ιδιαίτερα λόγω των ελληνοτουρκικών, που ο Σαμαράς έχει πάντα τις απόψεις του και για πρώτη φορά το απάντησε ο Μητσοτάκης, αλλά και για το κοινό μέτωπο Καραμαλή Σαμαρά και τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Πόσο μεγάλη ρογμή είναι αυτή εντός της Νέας Δημοκρατίας. Γιάννη. Βλάση, νομίζω το είχαμε πει σε μια από τις τελευταίες μας επικοινωνίες που είχαμε, ότι το πραγματικό πρόβλημα της Δημοκρατίας δεν είναι η πολίτευση η οποία έρχεται από την αριστερά, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η εσωτερική αντιπολίτευση. Και το είπαμε μάλιστα σε σχετικά ανύποπτη πρόταση. Θέλω επίσης ότι το θέμα που θέτεις ουσιαστικά αποκαλύπτει τον ελέφαντα στο δωμάτιο, τον οποίο προσπαθούν να αποκρύψουν τα συστηματικά μίντια. Θέματα όπου και τα τουρκικά, από τα οποία αυτή τη στιγμή είναι ένα θέμα από το οποίο βράζει η Νέα Δημοκρατία και δεν συζητείται καν στα μίντια. Καταλαβαίνεις πολύ καλά ότι αποτελεί μια στάση του μίντια, στάση εφηβείας και κατεβασμού. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι πέρα από τις κινήσεις των δύο ομάδων της Νέας Δημοκρατίας... Έχω ένα πρόβλημα με τον ήχο, με τον Γιάννη. Έχω ένα πρόβλημα και δεν γίνεται απόλυτα κατανοητό αυτό που λέει. Κάντε μου τη χάρη και πάρτε τον κύριο Γιαννακάκη στο τηλέφωνο. Για να έχουμε ήχο, Γιάννη, να έχουμε τον ήχο σου από το τηλέφωνο. Έχεις το τηλέφωνο εκεί? Πάρτε το Γιάννη Γιαννακάκη στο τηλέφωνο, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα με μικρές διακοπές. Δεν μεγάλο το πρόβλημα του ήχου, αλλά δεν γίνεται εύληπτο πάντα αυτό που λέει ο Γιάννης και θέλω να το διορθώσουμε αυτό για να έχουμε καθαρό ήχο και πεντακάθαρο τον λόγο του, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είναι πολιτικά ξεκάθαρος και πεντακάθαρος. Λοιπόν, πάρτε τον κύριο Γιαννακάκη στο τηλέφωνο για να έχουμε τηλεφωνικά ήχο και την εικόνα του από το Skype και έτσι θα έχουμε μια πολύ πιο ολοκληρωμένη παρουσία του στο δελτίο ειδήσεων. Μας έλεγε ο κύριος Γιαννακάκης λοιπόν για το πολιτικό σκηνικό και είχαμε ξεκινήσει από τη Νέα Δημοκρατία και από τη ρογμή που υπάρχει ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στους πρώην πρωθυπουργούς Σαμαρά και Καραμαλή, που τελευταία είναι μαζί. Είναι μαζί απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να πω, απάντησε στον Αντώνη Σαμαρά για πρώτη φορά τα τελευταία 24 ώρα. Είπε ότι, είχε πει ο Αντώνης Σαμαράς, ότι όλο αυτό που συμβαίνει στο Αιγαίο, η πολιτική φιλία, τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο μπορεί να δημιουργήσουν πολύ πιο ταραγμένα νερά κάποια στιγμή στο μέλλον, αφήνοντας εχμές για την πολιτική, την εξωτερική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε στον
βλέπουμε τον Γιάννη Γιαναγάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε για πρώτη φορά, επαναλαμβάνω, στον Αντώνη Σαμαρά, ήπια. Είπε ότι okay, ξέρουμε, είναι γνωστές οι απόψεις του Αντώνη Σαμαρά, και ο ίδιος σαν πρωθυπουργός είχε συναντήσει τον Ερντογάν, γιατί τώρα ο Σαμαράς λέει όχι, μη συναντιέστε κανένας με κανέναν. Του απάντησε ότι και ο ίδιος, και πράγματι έτσι είναι, ο Αντώνης Σαμαράς ως πρωθυπουργός συνάντησε τον Ερντογάν, τότε είχε διαφορετική άποψη για τις συναντήσεις. Και βέβαια ο Αντώνης Σαμαράς πάντα είναι απέναντι. Το ζήτημα όμως, Γιάννη, είναι ότι τώρα είναι μαζί με τον Καραμαλή απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουν κάνει, επαναλαμβάνω, κοινό μέτωπο. Γιάννη. Θα κάνω μια σύντομη ανασκόπηση πάλι αυτό που είπα, Βλάση, είναι πολύ σύντομη. Ωραία. Είπα λοιπόν ότι πρώτον φύγουμε ένα θέμα το οποίο αποσιωπάται συστηματικά από τα συστηματικά μίντια. Έχεις δίκιο. Το φύγουμε εμείς όμως, και αυτό έχει σημασία, και είναι ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά αποπειρούνται τα μίντια να κρύψουν τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Δεν γίνεται λοιπόν αυτό, για να είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχουν δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη, ο οποίος αντικατέστησε τον κ. Ντέντια Βλάση, οι οποίες οι δηλώσεις είναι ανήκουστες. Και το λέω αυτό με την έννοια την εξής. Όταν δηλώνεις ως Υπουργός Εξωτερικών ότι εγώ μπορώ ακόμα και να χαρακτηριστώ μειοδότης και θα το υποστώ και αυτό, φτάνει να εξασφαλίσω ήρεμα ύδατα, μπορείς να το λες ως Υπουργός Εξωτερικών μιας χώρας, αλλά όταν θα φέρεις το νομοσχέδιο να το ψηφίσει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ουσιαστικά υιοθετεί την άποψη ότι μπορεί να χαρακτηριστεί ως μειοδότης. Ένας υπουργός ο οποίος στηρίζει στο εμπαρόδο Βλάση, είναι Υπουργός Εξωτερικών, δηλαδή η κορυφαία υπουργική θέση στην κυβέρνηση, για την οποία ο ίδιος δεν έχει ψηφιστεί από τον ελληνικό λαό. Ένας και δημιουργείται το ερώτημα, και προκαλείται το ερώτημα, Γιάννη, τι θα κάνει για να χαρακτηριστεί μειοδότης και να εξασφαλίσει μετά ήρεμα νερά. Δημιουργείται άμεσα ένα τέτοιο ερώτημα. Ναι, ναι, Γιάννη, έχεις δίκιο. Ναι. Νομίζω ότι αν κρίνουμε από τα όσα έχουν βγει και από τις πρόσφατες δηλώσεις της Προέδρου του ΕΛΙΑΜΕ, διακρίνουμε λοιπόν ότι επιχειρείται μία συμφωνία για την οποία ο κύριος Γεραπετρίτης είχε πει ότι οι κόκκινες γραμμές είναι τα 6 ναυτικά μίλια της χώρας, γιατί εκεί είναι όλη η ιστορία, υποδηλώντας ουσιαστικά ότι απεμπολεί τα υπόλοιπα 6, τα 12 ναυτικά μίλια, τα οποία ειρήσω εμπαρόδο αποτελούν εθνική κυριαρχία και ουσιαστικά έχουν την ισχύ εθνικής αγκαιρότητας. Θέλω λοιπόν να πω ότι όταν βάζεις την κόκκινη γραμμή στα 6 ναυτικά μίλια Βλάση, μία συμφωνία στα 8 με 9 ναυτικά μίλια της χώρας αποτελεί μία συμφωνία η οποία μπορεί αυτή να χαρακτηριστεί ως κέρδος. Όταν βέβαια έχει χάσει τα 12 ναυτικά μίλια. Και νομίζω ότι εκεί βρίσκεται το μεγάλο ουσιαστικά θέμα της διαπραγμάτευσης, και καθώς θα το φέρει μια στιγμή στην ελληνική κυβέρνηση, θα δούμε πώς θα το φέρει, διότι είπε ότι μέχρι τον Γενάρη-Φεβρουάριο ο Πρωθυπουργός ότι θα φέρει το νομοσχέδιο, πιθανότατα, ή θα φέρει τη λύση στην Ελληνική Βουλή. Νομίζω ότι αυτή θα είναι και η μεγάλη ρήξη του Πρωθυπουργού με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που η ρήξη εμπαρόδο, οι δύο κινήσεις των βουλευτών, των ερωτήσεων Βλάση, των 8 και 11 βουλευτών που ήταν διαφορετικοί, δηλαδή ένα σύνολο 19 βουλευτών για τις δύο ερωτήσεις που είχαν κάνει την προηγούμενη φορά. Περιμένουμε τη νέα ερώτηση για τα ελληνοτοπικά από μια ομάδα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε αν είναι ήδη ή αν είναι διαφορετική και πόσοι και αν είναι. Ακόμα και αν ο Πρωθυπουργός λοιπόν είπε ότι αυτοί που θα κάνουν την ερώτηση θα μπουν στη μαύρη λίστα, το ζήτημα είναι ότι αν αρχίσει να συσσωρεύεται μια κριτική δύναμη αριθμού βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, η οποία μπορεί φέρει πει να είναι 30 ή 40 βουλευτές, νομίζω εκεί αρχίζουν Βλάσιμο τα δύσκολα για την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Είμαι μαζί σου σε όλη αυτή την ανάλυση, την οποία κάνεις ολόσωστα. Πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Θα αφήσουμε τελευταίο το ΣΥΡΙΖΑ. Εκλογικό αποτέλεσμα, νίκη Ανδρουλάκη. Εκεί έκανα μια ολόκληρη διαδικασία. Ξανά ο Ανδρουλάκης πήρε τις εκλογές, καθαρά στο δεύτερο γύρο από το Δούκα. Είχαμε εδώ το φαινόμενο του Γερουλάνου, που ο οποίος ανέπτυξε μια ισχυρή δυναμική προς το τέλος της προεκλογικής περίοδου, λίγο πριν τον πρώτο γύρο, ανέπτυξε μια ισχυρή δυναμική που δεν φαινόταν στην αρχή. Είμαι σίγουρος ότι ούτε ο ίδιος την είχε υπολογίσει τόσο έντονη την δυναμική του. Πολλοί λένε ότι αν κέρδιζε ο Γερουλάνος, θα κέρδιζε, αν έμπαινε στο δεύτερο γύρο, θα κέρδιζε και τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά η ζωή, η πραγματικότητα και η πολιτική δεν λειτουργούν ποτέ
με τα ΕΑΝ. Πώς είδες το αποτέλεσμα, τι σκέψεις κάνεις, Γιάννη? Βλάση τελικά κέρδισε ο Ανδρουλάκης. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ λειτουργήσε αρκετά κομματικά μειοπικά. Θέλω να πω με αυτό ότι αυτό φαίνεται ουσιαστικά και από τη δημοσκόπηση, την τελευταία δημοσκόπηση της GPO, που έγινε πριν από 3 μέρες, αν θυμάμαι καλά, η οποία δείχνει ότι ενώ θεωρεί το περίπου, αν θυμάμαι καλά, 70% των ανθρώπων που ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ ότι ο κ. Ανδρουλάκης μπορεί να αυξήσει τη δύναμη του ΠΑΣΟΚ. Ακριβώς έτσι είναι, ναι. Το 70% των συνολικών όμων ανθρώπων που ερωτήθηκαν, και δεν ανήκουν μόνο στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά ανήκουν σε όλο το φάσμα το πολιτικό, ισχυρίζεται ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να αυξήσει τα ποσοστά του. Ναι, μισό-μισό είναι. Δηλαδή, ναι, ναι. Ότι είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό. Ναι, Γιάννη. Βλέπει την εγγενία δυναμία του Ανδρουλάκη να μπορέσει να αποτελέσει ένα κυρίαρχο πρόσωπο, κυρίαρχο πρόσωπο εννοώ, στις πολιτικές εξελίξεις της χώρας, ακόμα και αν είναι αξιωματική αντιπολίτευση, που φαίνεται ότι όπως πάνε τα πράγματα θα είναι στις επόμενες εκλογές. Δεν αρκεί όμως να εκμεταλλεύεται τη μείωση, τη φθορά του ποσοστού της κυβέρνησης και τον καταποντισμό και την επιδιάλυση της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέχρι τώρα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν είναι ικανό να δημιουργήσει συνθήκες συνεχούς δυναμικής κυβερνητικής σε ένα κόμμα, Βλάση. Να το πούμε ότι κατάφερε και ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει την εξουσία, αλλά για τους ίδιους λόγους που δεν μπορούσε να παράξει ενεργή παραγωγική πολιτική, καταποντίστηκε στη συνέχεια. Θεωρώ λοιπόν ότι ναι, μεν ο Ανδρουλάκης αποτελεί τώρα τον αδιαφεσβήτητο ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, αλλά ότι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ λειτουργήσε πολύ μειοπικά, Βλάση, σε αυτή την εκλογή. Συμφωνώ μαζί σου. Είναι δική μου άποψη και ενδεχομένως είναι και άλλη. Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα και με τον χαρακτηρισμό μειοπικό. Των ανθρώπων που. Συμφωνώ μαζί σου. Είναι έτσι. Επέλεξαν κάτι πιο σταθερό και αργό, πολύ αργό. Βέβαια, όλο αυτό θα κριθεί από την πραγματικότητα το επόμενο διάστημα. ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα εδώ έχουμε μια κωμωδία και θα ήταν πραγματική κωμωδία αν δεν ήταν και τραγωδία, γιατί ΣΥΡΙΖΑ είναι αξιωματική, παραμένει για λίγο, δεν ξέρω για πόσο, αξιωματική αντιπολίτευση, και η χώρα χρειάζεται μια αξιωματική αντιπολίτευση σοβαρή. Και μόνο αντιπολίτευση δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Μόνο εναλλακτική κυβερνητική πρόταση δεν υπάρχει από κανέναν. Ούτε από το ΠΑΣΟΚ ακόμη υπάρχει κάτι τέτοιο απέναντι στην κυβέρνηση, στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Και γι' αυτό είναι τραγωδία. Κατά τα άλλα, κωμωδία. Όλα αυτά που ακούγονται θα πάνε στο συνέδριο. Τώρα, η πλειοψηφία στα όργανα κάνει το παν για να αποκλείσει τον Στέφανο Κασελάκη από την υποψηφιότητα. Αυτό θα περάσει μέσα από το συνέδριο. Ποιο συνέδριο θα γίνει το συνέδριο? Εάν είναι να υπάρξει υποψηφιότητα μέσα από το συνέδριο Κασελάκη, η πλειοψηφία αυτή τη στιγμή στα όργανα είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν θα κάνει το συνέδριο. Θα σπάσουν πριν το συνέδριο. Τι λες, Γιάννη, θέλω να ακούσω κάποιες δικές σου σκέψεις. Είναι απίστευτο πόσο έχουν χάσει το πολιτικό μέτρο οι παράγοντες του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι απίστευτο. Δηλαδή δεν μπορεί να περιμένει κανείς. Δίνεις ουσιαστικά δώρο την αξιωματική αντιπολίτευση στο κόμμα που βρίσκεται κάτω από εσένα, χωρίς να έχουν υπάρξει εκλογές. Αυτό τα λέει όλα μόνο. Έτσι. Και αν δούμε και τη δημοσκόπηση αυτή την ίδια πάλι, ναι. Το 58% των ανθρώπων του ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουν ότι έκαναν λάθος που απέκτησαν τον Κασελάκη. Αν αυτό το ποσοστό το πάρει από το γενικό πληθυσμό, το 59%, δηλαδή ας πούμε το 60% και των ανθρώπων του ΣΥΡΙΖΑ και του συνολικού πληθυσμού της χώρας, διαφωνεί με την επιλογή των παραγόντων του ΣΥΡΙΖΑ που εκδίωξαν από τη θέση του αρχηγού με αυτόν τον τρόπο τον Κασελάκη, που πιστεύω ότι ουσιαστικά αποτελεί μια κίνηση η οποία έχει αντιδημοκρατική βάση. Όχι ότι ο Κασελάκης δεν έκανε τα δικά του λάθη και μάλιστα λάθη σοβαρά σε αυτή την ιστορία, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επέδειξε δημοκρατικά αναγκαστικά σε αυτή τη διαδικασία, Βλάση. Αν λάβουμε υπόψη ότι ο Αλέξης Τσίπρας, όταν ήθελε να γίνει ο πρόεδρος του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, απευθύνθηκε σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό, σε ολόκληρο τον κόσμο ουσιαστικά του ΣΥΡΙΖΑ, τη βάση του κόμματος για να το ψηφίσει. Τώρα με επιλεκτικά κριτήρια, μόνο η Κεντρική Επιτροπή έτσι εξαφανίζει τον ηγέτη του κόμματος από την εξουσία. Νομίζω ότι θα κάνει πάρα πολύ καιρό για να συνέλθει, να έρθει σε ήρεμα πολιτικά νερά, Βλάση, μετά από προφανείς διασπάσεις που θα γίνουν. Εάν δεν σπάσεις τα δύο.
Δεν τώρα... υπάρχει αμφιβολία ότι πλέον ο Κασελάκης έχει τη δική του δυναμική να κάνει το δικό του κόμμα και βέβαια το ζήτημα βρίσκεται στα λεφτά. Όταν είσαι αξιωματική αντιπολίτευση και βέβαια. Τώρα όλο το παιχνίδι παίζεται για την κυβέρνηση. Εκεί είναι τα λεφτά, τα πολλά λεφτά. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, άκου ένα σενάριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάει στα 2, ο Κασελάκης κάνει ένα νέο δικό του κόμμα γιατί έχει ένα κοινό, παίρνει ένα 5%, ο υπόλοιπο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει ένα 3%. Εκλογές εθνικές το φθινόπωρο του 25, σε ένα χρόνο από σήμερα, γιατί δεν μπορεί να πάει και πολύ μακριά με αυτή την ακρίβεια και με αυτή την κατάσταση στην κοινωνία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με αυτή την αμφισβήτηση και τις ρογμές που λέγαμε πριν. Εκλογές λοιπόν εθνικές το 25, πρόωρες το φθινόπωρο. Εκεί πέρα δεν θα πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, αλλά θα είναι πρωτοκόμμα. Ο Ανδρουλάκης δεν θα μπορεί να ξεπεράσει τη Νέα Δημοκρατία σε καμία περίπτωση. Και έτσι η Νέα Δημοκρατία κάνει μια κυβέρνηση, αφού δεν θα έχει αυτοδυναμία, κάνει μια κυβέρνηση με Λατινοπούλου και Κασελάκη. Πώς φαίνεται αυτό το σενάριο? Βλάση είναι μέσα στα πλαίσια της λογικής. Βεβαίως είναι πολύς χρόνος μέχρι του χρόνου. Δεν το συζητάμε πολιτικά, είναι ατέλειωτος χρόνος. Δεν είναι και σίγουρα τα νερά στα οποία πλέει η Νέα Δημοκρατία, Βλάση. Διότι έχουμε πει και ότι υπάρχει μια θεωρία της αλλαγής εν πλώ της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι μακριά αυτό το σενάριο, αν δούμε το τι διαδραματίζεται μέσα στην Νέα Δημοκρατία αυτή την ώρα, Βλάση. Ακόμα και αν ο Πρωθυπουργός επιλέξει να κάνει έναν ανασχηματισμό στο τέλος του έτους και να φέρει πρόσωπα στην εξουσία, στις κυβερνητικές θέσεις, ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να ανήκουν στο περιβάλλον Σαμαρά ή Καραμαλή, νομίζω ότι τα τεχνόμενα στα εθνικά θέματα, το οποίο θα, όπου να είναι, θα αποτελεί κυρίαρχο θέμα για την πολιτική, νομίζω ότι μπορεί να φέρουν σημαντικές αλλαγές στο πολιτικό εθνικό βλάσιο. Οπότε, ναι, είναι μια πραγματική διάσταση το σενάριο αυτό και μπορεί ενδεχομένως να είναι με την άνοδο της Νέας Δεξιάς. Αλλά ακόμα έχουμε πολύ χρόνο. Μάλιστα. Σωστό. Και ατέλειωτο πολιτικό χρόνο. Έχουμε και την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας το Φεβρουάριο-Μάρτιο. Δεν ξέρω αν θέλεις να κάνεις ένα μικρό σχόλιο πριν σε αποδεσμεύσω, γιατί είναι ένα κρίσιμο πολιτικό ζήτημα. Βέβαια, όποιον θέλει ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να το κάνει πρόεδρο. Αλλά εδώ είναι μια. Με 151 ψήφους στη Βουλή. Αλλά εδώ είναι μια πολιτική ευκαιρία για μεγαλύτερες συμμαχίες, για μικρότερες συμμαχίες. Ένα στίχημα, ένα διακύβευμα η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας και για τον Μητσοτάκη. Επαναλαμβάνω, μπορεί να κάνει όποιον θέλει πρόεδρο. Αλλά έτσι, δεν θα είναι έτσι, δεν θα είναι τόσο απλό. Ναι, Γιάννη. Θέλω να πω, Βλάση, το εξής, ίσως για τον κόσμο που δεν ξέρει. Η κίνηση να μπορέσει να κάνει πρόεδρο με μειωμένη τη συμμετοχή των βουλευτών, με 151 για παράδειγμα, όπου παλιότερα έπρεπε να έχουμε 180, ήταν μια κίνηση η οποία ήταν ένας εξαιρετικός πολιτικός τακτικισμός του Κώστα του Τασούλα, ο οποίος παρότι ήταν στην εξουσία τότε, έτσι, περάστηκε ο νόμος ο οποίος θα μπορούσε να εξασφαλίσει στην πορεία όταν έπαιρνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την εξουσία, να μπορούσε λοιπόν να εξασφαλίσει την εκλογή του Προέδρου χωρίς να διαλυθεί η Βουλή. Αυτό είναι και ας το πούμε μία υποχρέωση η οποία μπορεί να έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέναντι στον Κώστα τον Τασούλα. Εμείς έχουμε τη δική μας επιλογή. Που λέγεται Κώστας Τασούλας, αν μας ρωτήσετε πολιτικά, συναισθηματικά κλπ. Είμαστε εκεί. Παρόλα αυτά, μία δήλωση του Μητσοτάκη, από αυτή νομίζω ότι μπορούμε να πιαστούμε μόνο, θα είναι ένας πρόεδρος ο οποίος θα είναι ουσιαστικά πέρα από τα κόμματα υπερκομματικός. Τώρα, αυτό περιλαμβάνει και τον Κώστα τον Τασούλα ως πρόεδρο της Βουλής, αλλά περιλαμβάνει και άλλους ανθρώπους. Και άλλες προσωπικότητες. Ναι. Πρέπει να ζυγίσει πολύ σωστά του πώς θα είναι η στάση των περισσότερων βουλευτών Λάση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι όλοι μητσοτακικοί πλέον και έχουν πολλά, μα πάρα πολλά θέματα βέβαια μέσα σε αυτό το κόμμα. Είναι ένα στίχημα αυτό. Είναι ένα στίχημα για τον κύριο Μητσοτάκη. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι σύντομα. Σε ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ και καλό βράδυ. Να είσαι γερός.